Δεν έχει τέλο η κούρσα ανόδου στι τιμέ του ρεύματο με τι δημοτικέ επιχειρήσει ίδρυυση, αποχέτευση και ειδικά στι νησιωτικέ περιοχέ να καλούνται να διαχειριστούν τον κίνδυνο να μην μπορέσουν να καλύψουν οποιαδήποτε άλλη ανάγκη εκτό από το ρεύμα, αφού οι αυξήσει έχουν πλέον αγγίξει δυσθεώρητα ποσά. Οι αυξήσει από το Σεπτέμβριο του 2021 εκτοξεύθηκαν στο 239% για τη χαμηλότερη τάση και στο 406% στη μέση τάση. Το επιπλέον ενεργειακό κόστο και με ισχύ τη ρήτρα η αναπροσαρμογή ήταν 120 εκατομμύρια ευρώ. Μετά την υποτιθέμενη κατάργησή τη από τον Αύγουστο του 2022 και την ενσωμάτωσή τη στην τιμή τη ηλεκτρική ενέργεια, το πρόσθετο κόστο για το σύνολο των ΔΕΙΑ είναι τουλάχιστον 8 εκατομμύρια ευρώ το μήνα. Ενώ μέχρι τώρα οι επιδοτήσει των ΔΕΙΑ ύψου 25 εκατομμυρίων ευρώ είναι ανεπαρκέστατε. Στη Δημοτική Επιχείρηση Ιρακλείου, τα κόστη σε σχέση με το 2019 και το 2020 έχουν τριπλασιαστεί και από 300 και 350.000 που ήταν οι λογαριασμοί ρεύματο, όπω λέει ο Γιώργο Βουρεξάκη, σήμερα καλούνται να πληρώσουν ποσά που ξεπερνούν το 1 εκατομμύριο ευρώ. Έχουμε πάρα πολλέ γεωτήσει, οι οποίε είναι οι περισσότερε είναι στα 400 μέτρα βάθο. Καταλαβαίνετε, μεγάλο ενεργειακό κόστο είναι η άμπληση του νερού από αυτέ τι γεωτρήσει. Το 19-20 είχαμε 370.000 μηνιαίω, είχαμε το κόστο στη ΔΕΗ και το Νοεμβρίου μα ήρθε 1.039.000. Οι πρόεδροι των ΔΕΙΑ όλη τη χώρα, στη διάρκεια τη τακτική γενική συνέλευση στην Αθήνα, των μελών τη Ένωση Δημοτικών Επιχειρήσεων Ήδρευση Αποχέτευση, έκρουσαν τον κόδωνα του κινδύνου, ζητώντα άμεσα την ουσιαστική στήριξη τη πολιτεία και όχι μη μέτρα, όπω χαρακτήρισαν τα μέχρι τώρα μέτρα που έχουν ληφθεί. Όταν ζητήσαμε βοήθεια από το Υπουργείο Οικονομικών, ο αναπληρωτής Υπουργό Οικονομικών κ. Κυλακάκη μα είπε: Αυξήστε την τιμή του νερού. Είναι ανάγκη να αυξηθεί η επιδότηση στη Μεγαβατόρα. Έφτασε τα 130 ευρώ, αλλά το ποσό αυτό δεν φτάνει. Πρέπει να ανέβει στα 250 ευρώ. Η κατάσταση μυρίζει μπαρούτι και στο Ηράκλειο, καθώ παρά την αύξηση τη τάξη του 20 με 25% στα τιμολόγια, αυτό όχι μόνο δεν αρκεί, αλλά δεν αποτυπώνεται και στα έσοδα. Καθώ λόγω τη οικονομική στενότητα, πολλοί λογαριασμοί νερού μένουν απλήρωτοι, όπω τόνισε ο κύριο Βουρεξάκη, που πάντω χαρακτήρισε απαγορευτική μια επιπλέον αύξηση για του πολίτε στο νερό. 1,5 εκατομμύριο ήταν τον, το Νοέμβριο τα έσοδα. Ε, όχι ει πράξη, γιατί κάποιοι θα πληρώσουν, ξέρετε, υπάρχει πάντα κάποιοι που δεν πληρώνει, άμα είσαι 70% να είναι του, των εσόδων, να είναι το ενεργειακό καταλαβαίνετε ότι αυτά τα χρήματα θα είναι σαν να πληρωθούν το ΔΕΗ και οι υπάλληλοι. Οι πρόεδροι των δημοτικών επιχειρήσεων ζήτησαν από την πολιτεία άμεσα μέτρα με στήριξη, μεταξύ των οποίων θα ήταν η επιδότηση στην κιλοβατόρα και η μείωση των φόρων. Ενώ μεσοπρόθεσμα η παροχή τη δυνατότητα για εγκατάσταση μονάδων ανανεώσιμων πηγών ενέργεια που θα απεγκλώβιζε τι επιχειρήσει από τη βάσανο του δυσβάσταχτου κόστου για το ρεύμα. Γιατί δεν μειώνει η κυβέρνηση το ΦΠΑ όπω έγινε στη ΔΕΗ. Τώρα είναι 13% συνείδρευση και 24% στην αποχέτευση. Γιατί δεν το κάνει 6% και 13% να μειώσει το πέρα.